Δέσποινα Βλεπάκη θα έρθει εδώ μαζί μας για το μνημόσυνο της Φόφης γεννηματά. Ήταν όλοι εκεί και η συγκίνηση βέβαια περίσευε. Πολύ έντονα συγκινησιακά φορτισμένο ήταν το μνημόσυνο, το ετήσιο της Φόφης γεννηματά. Ήταν όλοι εκεί, όπως είπες, η ιστορική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος γείτονας, ο κύριος Παπαϊωάννου, φυσικά και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν σαν ψέμα ότι έχει πεθάνει γεννηματά. Έβλεπα το. Τώρα κοίταζα τις εικόνες εδώ και. Αυτό μου έλεγαν στελέχη του κόμματος που βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη της Φόφης γεννηματά. Φυσικά ήταν εκεί ο σύζυγος και τα τρία τους παιδιά. Πολύ, πολύ συγκίνηση. Κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η Φόφη δεν ήταν εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μια δήλωση ότι είναι μεγάλη η απουσία της Φόφης γεννηματά και είναι μεγάλη η παρακαταθήκη της για το ΠΑΣΟΚ, για αυτόνομη πορεία, για πολιτικές που θα έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Επίκεντρο τον άνθρωπο, λοιπόν. Και σήμερα να σας πω ότι είχε εκδήλωση το ΠΑΣΟΚ ακριβώς για το θέμα της υγείας και για τον καρκίνο του μαστού. Κάνουν πολλές ενέργειες από τη Χαριλάου Τριχού. Έχεις ετοιμάσει ένα βίντεο. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Η Φόφη με δικιά της λόγια, κύριος, παιδιά. Ήταν, είναι και θα παραμείνει για πάντα το κοινό μας θύση. Ένας χρόνος χωρίς τη Φόφη γεννήματα. Τη γυναίκα, την πολιτικό, τη σύντροφο, την αγωνίστρια. Το Σάββατο το διαπίστωσα, τη Δευτέρα χειρουργήθηκα και το επόμενο Σάββατο ήμουν σε ένα συνέδριο και μιλούσα από το Βήμα. Η Φόφη γεννηματά αντιμετώπισε με θάρρος τον καρκίνο και την πρώτη φορά κατάφερε να νικήσει. Μιλούσε για την περιπέτειά της και έδωσε κουράγιο σε δεκάδες γυναίκες την ίδια ώρα που έδινε και κέρδιζε μάχες στο στίβο της πολιτικής και της ζωής. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι η μικρή μου που ήταν 2 χρόνων όταν αρρώστησα δεν θα ζούσε όλα αυτά τα βιώματα, δεν θα έπαιρνε αυτά τα συναισθήματα, δεν θα είχε αυτή την αγκαλιά. Αυτό με πείσμωσε πάρα πολύ. Στην αρχή με έκανε να καταραίω. Λογικό είναι. Αλλά στη συνέχεια με πείσμωσε πάρα πολύ και είπα όχι. Εγώ θα είμαι εκεί. Περνάς από την οργή, από το πένθος, από την αίσθηση της αδικίας. Λες γιατί να συμβεί σε μένα. Κάποια στιγμή όσο περνάει ο χρόνος, αναγκάζεσαι όλα αυτά να τα αντιμετωπίσεις, να τα βάλεις σε δεύτερη μοίρα, να κρατήσεις τις καλές στιγμές, τις όμορφες στιγμές, τα συναισθήματα, την αγάπη. Και αυτό το πράγμα στο τέλος σου δίνει μία δύναμη. Όπως οι περισσότεροι Έλληνες αποκαλούν, εμπνεύστηκε από τους γονείς της και συνέχισε το έργο και το όραμα του πατέρα της. Δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι ο καρκίνος είναι ανίκητος. Εγώ θα παλέψω. Μιλά για τον Γιώργο γεννηματά και συγκινείται. Μιλούν με νοσταλγία. Δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο που εργάστηκες μαζί του, που τον αγάπησε όλη η Ελλάδα, που τον πίστεψε, δεν έμαθες κάτι, δεν αισθάνθηκες κάποια στιγμή την ανάγκη να προσπαθήσεις να συνεχίσεις τη δουλειά που είχε ξεκινήσει. Είναι η γυναίκα που δεν δίστασε να πει μεγάλα όχι, αλλά να δώσει και το χέρι βοηθείας σε κρίσιμες στιγμές, αφού για εκείνη τα σημαντικά ήταν η οικογένειά της, το ΠΑΣΟΚ και η πατρίδα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς πάντα στηρίζαμε και στηρίζουμε κάθε ενέργεια που ενδυναμώνει την ισχύ, την αποτρεπτική ικανότητα και τελικά το ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.